Σκληρή κριτική άσκησαν σήμερα στον Ομάρχη Μαγνησίας Απόστολο Παπατόλια οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της παράταξης Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία με αφορμή την πορεία των μεγάλων έργων στον Ομό καθώς και τη λειτουργία του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας. Για το τελευταίο θέμα, η νομαρχιακή σύμβουλος Εύη Καριδάκη χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ομάρχη ότι αφενός επιχειρεί να θολώσει το τοπίο με τους απλήρωτους εργαζόμενους της ΚΕΚΑΝΕΜ και αφετέρου ότι θέλει να χρησιμοποιήσει το γραφείο ώστε να περάσει η αντιλαϊκή, όπως τη χαρακτήρισε, πολιτική της κυβέρνησης. Να περιμένουμε δηλαδή τώρα ο νομάρχης να προχωρήσει και στην ενοικίαση εργαζομένων, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο από την κυβέρνηση και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Όπως και να έχει, νομαρχιακή ιεραρχία και ο νομάρχης ιδιαιτέρως είναι έκθετος. Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της Ελλάσσονος Μειοψηφίας κατηγόρησαν τον κύριο Παπατόλια ότι δεν ενημερώνει το νομαρχιακό συμβούλιο για σημαντικά θέματα, όπως την απένταξη του προγράμματος ψυχαργού από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και πως δίνει περισσότερο βάρος στον προεκλογικό του αγώνα για τη διεκδίκηση του χρήσματος του υποψηφίου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τη στιγμή που οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως η έλλειψη ασθενοφόρων στα κέντρα υγείας του νομού. Νομίζω ότι πέρα από τις φωτογραφίες και το να φιλοτεχνεί καθημερινά το επικοινωνιακό του προφίλ, πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ο νομαρχιακός σύμβουλος Γιώργος Χαρμάνης απαρίθμησε μια σειρά έργων που δεν προχωρούν, όπως ο περιφερειακός δρόμος, η ολοκλήρωση του δρόμου Χάνια Κισός, το φράγμα Μαυρομάτι, το κτίριο του νέου αεροσταθμού στο πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αχιάλου και άλλα. Όπως υπογράμμισε, οι σχέσεις του κ. Παπατόλια μπορεί να είναι άριστες με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ωστόσο δεν γίνεται έργο επί της ουσίας. Σε αυτό μπορούμε να βγάλουμε το καπέλο στον νομάρχη, έχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τα μέσα, αλλά επί της ουσίας δεν έγινε έργο. Δεν προχώρησε ουσιαστικά κανένα μεγάλο βασικό έργο στο νομό.